Θρίλερ για γερά νεύρα έχει μετατραπεί για τι αστυνομικέ αρχέ του Ρεθύμνου η υπόθεση με το ορφανό δέμα που περιείχε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα 14 κιλά και 240 γραμμάρια κάνναβης και το οποίο εντοπίστηκε σε παράδρομο του βόρειου δικού άξονα Κρήτη στο ύψο της Επισκοπής. Σχεδόν από τι αρχές του μήνα η αξιωματική του τμήματος δίωξη ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Ρεθίμνου αξιοποιούσαν μαζί με συναδέλφους τους από το τμήμα αστυνομικών επιχειρήσεων πληροφορίες που ήθελαν την ύπαρξη ναρκωτικών σε σημείο κοντά στο ΒΟΑΚ και μάλιστα στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Ρεθύμνου. Χωρί να χαθεί πολύτιμο χρόνο, η Ελλάδα ξεκίνησε τι έρευνέ τη, ούτω ώστε να προλάβει να βάλει πρώτη στο χέρι τα ναρκωτικά που θα κατέληγαν στην τόπια αγορά και που ήταν τοποθετημένα εκεί, περιμένοντα να φανεί ο παραλήπτη του δέματο. Τελικά, τι μεσημεριανέ ώρε του περασμένου Σαββάτου, η περιπολία του τα Ταερεθύμνου, αφού αναγκάστηκε να ερευνήσει πιθαμή προ πιθαμή το επίμαχο σημείο, εντόπισε τη διάφανη Νάιλον, ορφανή σακούλα, σε έναν από του παράδρομου τη Εθνική Οδού στην Επισκοπή από την πλευρά τη θάλασσα. Οι άντρε του Τμήματο Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ερεθύμνου αναγκάστηκαν πολλέ φορέ να περπατήσουν στο συγκεκριμένο παράδρομο, μέχρι ότου να καταφέρουν να εντοπίσουν το καλά καμουφλαρισμένο δέμα των ναρκωτικών. Μάλιστα, οι πληροφορίε της Κρήτη TV λένε ότι το δέμα ήταν τοποθετημένο σε τέτοιο σημείο ανάμεσα σε ξερόκλαδα που δεν ήταν ορατό από τα αυτοκίνητα που κινούνταν όχι μόνο στο ΒΟΑΚ αλλά ούτε και στον ίδιο τον παράδρομο. Το επόμενο βήμα τη Ελλάδα ήταν να θέσει σε διακριτική παρακολούθηση την ευρύτερη περιοχή τη Επισκοπή, αναμένοντα να φανεί ο άνθρωπο που θα αναζητούσε το δέμα. Όμω, όσο οι ώρε περνούσαν και κανεί ύποπτο δεν προσέγγιζε το σημείο, τόσο οι αξιωματικοί τη δίωξη που χειρίζονται την υπόθεση οδηγούνταν στο συμπέρασμα πω έπρεπε άμεσα να πάρουν οι ίδιοι τη μεγάλη αυτή ποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Πληροφορίε τη Κρήτη TV αναφέρουν επίση πω η δίωξη ναρκωτικών ήταν αποφασισμένη να μην ρισκάρει παρατείνοντα τη διακριτική παρακολούθηση του σημείου, καθώ μπορεί να είχε γίνει ορατή η παρουσία τη Ελλά κυρίω κατά τι έρευνε. Με το σκεπτικό ότι η παραλία τη Επισκοπή θεωρείται ω ένα πολυσύχναστο σημείο ακόμα και στη διάρκεια του χειμώνα, αφού αρκετοί περιπατητέ κάνουν τη βόλτα του δίπλα στη θάλασσα. Τελικά, αστυνομικοί του Γραφείου Αγκληματολογικών Ερευνών τη Αστυνομική Διεύθυνση Ρεθύμνου μετέβησαν στο σημείο και κατέσχεσαν το δέμα. Προκειμένου να γίνει λεπτομερή εργαστηριακή εξέταση, από την οποία δεν αποκλείεται να προκύψουν στοιχεία για τα άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Την ίδια ώρα, οι έρευνε των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη για την ταυτοποίηση των δραστών.